Λοιπόν, χαίρομαι. Νιώθεις επιτυχημένη? Εντάξει, νιώθω μέσα μου επιτυχημένη. Νιώθω ότι έχω κάνει αυτό το οποίο αγαπώ και έχω καταφέρει, τουλάχιστον νομίζω, να το κάνω όσο πιο καλά γίνεται. Λοιπόν, η εικόνα σου είναι εικόνα μικρού κοριτσιού, αλλά δεν είσαι τόσο μικρή. Δεν είμαι. Ναι. Θες να μας πεις τι είναι για σένα ο χορός? Καταρχήν είμαι 32 χρονών, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Για μένα ο χορός είναι, βασικά, είναι το χόμπι μου, είναι αυτό που με κάνει να περνάω καλά και είναι πολύ σημαντικό που το έχω κάνει δουλειά με όλο αυτό. Τι να πω, είναι η διέξοδός μου, είναι τα πάντα, είναι όλη η ζωή. Τώρα, παιδί μου, εσύ έχεις σπουδάσει, εσύ είσαι στα δίκτυα, είσαι των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Γιατί δεν είσαι σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και σε μια σχολή χορού? Είμαι και σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Όλα σου προσφέρουν πράγματα. Ασχολούμαι πάρα πολύ και με τα social media της σχολής και γενικά με πολλά πράγματα όσον αφορά την προώθηση και άλλα πράγματα που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ότι έχω σπουδάσει αυτό το πράγμα. Γενικά, εντάξει, θεωρώ ότι πρέπει να κάνεις αυτό που αγαπάς. Έκανα δύο πράγματα παράλληλα, το χορό και τις σπουδές μου. Όλα έχουν να σου δώσουν κάτι. Το ότι είμαι αυτός ο άνθρωπος που είμαι σήμερα, είμαι σίγουρα επειδή σπούδασα και αυτό που σπούδασα. Αν σπούδασα κάτι άλλο, θα ήμουν κάτι άλλο. Αν δεν σπούδασα τίποτα, πάλι θα ήμουν κάτι άλλο. Καλό, κακό. Εντάξει, με κέρδισε ο χορός, με πήγε μόνο του εκεί. Δεν το βίασα ποτέ να πω ότι θα κάνω αυτό γιατί δεν ήμουν καλή στα δίκτυα ή θα κάνω τα δίκτυα γιατί δεν ήμουν καλή στο χορό. Πήγαιναν και τα δύο, το ένα με πήγε πιο πολύ και αποφάσισα τελικά να ακολουθήσω αυτό που αγαπώ περισσότερο. Τι είναι για σένα επιτυχία, τι νομίζεις ότι είναι επιτυχία? Επιτυχία είναι να ξυπνάς τη Δευτέρα και να μην λες πω, που έχω να πω για δουλειά. Mm. Δηλαδή το να κάνεις αυτό που αγαπάς είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Μπορείς να είσαι χαρούμενος στη δουλειά σου και με τους φίλους σου και με τις σχέσεις σου και με ό,τι έχεις και να μην λες πω να ζω μόνο για ένα Σαββατοκύριακο για να βγω, να φύγω, να κάνω ράνο και μέσα στη εβδομάδα να λες πω έχω να ξυπνήσω να πάω για δουλειά. Αυτό είναι το καλύτερο. Το να μπορεί κάποιος να επιτύχει στη ζωή του είναι το να είναι ευτυχισμένος κάθε μέρα. Και εγώ με αυτό που κάνω είμαι ευτυχισμένη κάθε μέρα. Υπάρχει μυστικό όμως γι' αυτό? Για ποιο? Για το να νιώθεις πετυχημένος, να είσαι ή να νιώθεις χαρούμενος. Η σκληρή δουλειά είναι, η επιμονή είναι, τι είναι? Για να γίνεις επιτυχημένος είναι τελείως διαφορετικό από το να είσαι ευτυχισμένος, έτσι. Mm. Απλά, άμα είσαι επιτυχημένος σε κάτι που αγαπάς, είσαι και ευτυχισμένος. Αυτό είναι, ότι να μπορείς να τα συνδυάσεις. Για να είσαι επιτυχημένος, σίγουρα θέλει σκληρή δουλειά, θέλει επιμονή, θέλει να θέλεις πάρα πολύ να κάνεις, να φτάσεις στο στόχο αυτό. Θέλει να είσαι και λίγο τυχερός, να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που σε βοηθάνε σε αυτό το πράγμα, που σε έχουν στηρίξει. Να σου έχουν τύχει κάποιες ευκαιρίες και να μπορέσεις να έχεις καταφέρει να τις δεις και να τις αρπάξεις από να τις αφήσεις. Να ρισκάρεις δηλαδή. Αυτό, να ρισκάρεις και να μην τις αφήσεις να φύγουν. Από εκεί και πέρα, το να είσαι ευτυχισμένος είναι ένα άλλο κομμάτι. Πρέπει να τα πεις με τον εαυτό σου, πρέπει να σκεφτείς τι θέλεις, τι είναι αυτό που σε κάνει να περνάς όμορφα, τι μπορείς να κάνεις για να, ακόμα και όταν νιώθεις άσχημα, τι μπορείς να κάνεις για να το αφήσεις στην άκρη αυτό και να πεις ότι δεν πειράζει, η ζωή περνάει και okay, θα τύχουν και τα καλά και τα κακά. Αν όμως μπορείς να συνδυάσεις και τα δύο μαζί, τότε ναι, είσαι ένας ευτυχισμένος και πετυχημένος. Αυτό το bootcamp που κάνετε κάθε καλοκαίρι, που είναι ένα φεστιβάλ χορού και το οποίο το κάνετε με δικές σας δυνάμεις, θα έλεγες ότι είναι κάτι που περιμένεις κάθε καλοκαίρι να συμβεί, δηλαδή δουλεύετε γι' αυτό όλο τον χρόνο? Δουλεύουμε γι' αυτό από τη στιγμή που τελειώνει το ένα το bootcamp, έχουμε ήδη ξεκινήσει να δουλεύουμε για το άλλο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που υπάρχει μια τέτοια διοργάνωση, παρότι γενικά δεν έχουμε καθόλου στήριξη από τους τοπικούς φορείς. Είναι κάτι που το κάνουμε μόνοι μας, αλλά είναι μια διοργάνωση που φέρνει 1000 άτομα στο Βόλο. Μένουν σε ξενοδοχεία για μια εβδομάδα, τρώνε, διασκεδάζουν εδώ στο Βόλο. Είναι πολύ σημαντικό για την πόλη. Και είναι ένα διεθνές φεστιβάλ που το ξέρει όλος ο κόσμος, σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και έχουν μάθει για τον Βόλο και από αυτό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς, ναι, δηλαδή, πάντα περιμένουμε το επόμενο bootcamp, περιμένουμε να κάνουμε πάντα καλύτερα πράγματα, να φέρουμε περισσότερο κόσμο, περισσότερους καλλιτέχνες. Και κάθε χρόνο πάει και καλύτερα.
Και ναι, εμείς το λέμε ότι εμείς μεγαλώνουμε με το bootcamp. Δηλαδή κάθε χρόνο λέμε πότε έφτασε πάλι το Greek Sales στα bootcamp. Έχουμε φτάσει στα 10 χρόνια και δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι 10 χρόνια. Είναι 10 χρονιά επαιτειακό φέτος. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι το κάνουμε 10 χρόνια. Ότι κάθε χρόνο μεγαλώνουμε και είμαστε σε ακόμα ένα Sales bootcamp. Λίγο πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, θέλεις λίγο να μας περιγράψεις αυτή την κοινότητα των ανθρώπων που χορεύουν και που χορεύουν Latin. Σας βλέπουμε στα social media να είστε συνέχεια σε πάρτι, να πηγαίνετε να χορεύετε συνεχώς. Σας βλέπουμε συνήθως να είστε χαμογελαστοί. Και λέει κάποιος, μα τραβάμε τόσα, αυτοί πώς το καταφέρνουνε. Είναι διέξοδος, τι είναι όλο αυτό, είναι μια ωραία επιλογή για όλους. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι είχαμε κάνει ένα bootcamp πριν, πότε ήταν 3 χρόνια που ήταν τα. Πέσαμε ακριβώς επάνω στα Capital Control, στο δημοψήφισμα, ήταν εκείνο το Σαββατοκύριακο. Και ερχόντουσαν ταξιτζίδες, φέρνανε τον κόσμο στο ξενοδοχείο και λέγανε τι γίνεται εδώ μέσα. Έξω γίνεται πόλεμος και εδώ πέρα όλοι διασκεδάζουν. Τι είναι αυτό. Ναι, νομίζω ότι ο κόσμος περνάει πάρα πολύ καλά μέσα από αυτό. Ότι ξεχνάει τα προβλήματα. Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος έρχεται και μου λέει ότι έρχομαι στο χώρο και ξεχνά όλα μου τα προβλήματα. Περνάω ωραία. Γιατί είναι ένα χόμπι που και τον βάζει να γυμνάζεται, αλλά και του μαθαίνει καινούργια πράγματα και γνωρίζει κόσμο. Και είναι κάτι διασκεδαστικό. Είναι με μουσική, είναι με κόσμο, είναι πολύ όμορφο. Ακόμα και εμείς, για παράδειγμα, που είναι η δουλειά μας. Δεν νομίζω ότι πάμε και στα πάρτι και προσποιούμαστε ότι περνάμε καλά ή πρέπει να χορέψουμε με τον άλλον ή πηγαίνουμε και ακόμα και το πρόβλημα να έχουμε, έρχομαστε στο χώρο και στο μάθημα φτιάχνουμε διάθεσή μας. Δηλαδή, που εμάς είναι ουσιαστικά που μπορούσαμε να το έχουμε δει σαν δουλειά και δεν το έχουμε δει σαν δουλειά. Οπότε, φαντάζομαι ο κόσμος που έρχεται και το έχει σαν χόμπι αυτό, πόσο όμορφα μπορεί να περνάει από αυτό το πράγμα. Αν ξανάρχιζε από την αρχή, θα το ξανάκανες όπως έγινε. Ναι.